judgment there. Το Tempting Fortune ήταν ένα ταξίδι 42 ημερών που δεν έμοιαζε με κανένα άλλο. Μια αληθινή περιπέτεια γεμάτη προκλήσεις. Τοπία που κόβουν την ανάσα, απροσδόκητες ανατροπές και ισχυρούς δεσμούς. Όπως γνωρίζουμε, κάθε ταξίδι έχει το τέλος του. Αλλά ο δρόμος προς αυτό το τέλος ήταν γεμάτος με αμέτρητα συναισθήματα. Αξέχαστες αναμνήσεις και γλυκόπικρους αποχαιρετισμούς. Δίπλα σε κακοτράχαλα εδάφη και δελεαστικούς πειρασμούς, κάθε βήμα αποκάλυπτε περισσότερα για τους χαρακτήρες των παιχτών, την ανθεκτικότητά τους, αλλά και τις επιλογές που θα διαμόρφωναν το πεπρωμένο τους. Τώρα είναι η ευκαιρία να θυμηθούμε αυτό το εξαιρετικό ταξίδι. Πριν από 42 μέρες ξεκίνησε το Tempting Fortune με 14 μοναδικούς ταξιδιώτες. Τη Ρούλα, τον Γκόγκο, την Ειρήνη, τον Αναστάση, την Όλγα, τον Γιάννη, τη Σταυρούλα. Έρχονται τα παιδιά, είμαι εγώ με το φάκελο, ακούω φωνές. Πάμε, αρχηγέ. Πάμε, παιδιά. Captain Cook. Δεν είμαι ήρωνας. Στην διαδρομή μας, και από ό,τι είδατε, ήμουν η αρχηγός, ήμουν πρώτη από όλους. Συνάντησα μία νέα κοπέλα, η οποία στην αρχή δεν κατάλαβε ότι ήταν παίκτρια. 25.000 ευρώ που προστίθονται στα χρήματα που ήδη έχετε, Σταυρούλα Καλουζίνδες. Το D. Τάρζαν! Την Ιωάννα, τον Χρήστο, τη Μαριρόζ, τον Τούμα, τον Γιώργο και την Αλεξάνδρα. Όλοι είχαν διαφορετικά κίνητρα και προσδοκίες από αυτό το ταξίδι. Προχώρησαν μέσα από απόκριμνους βράχους, πράσινες κοιλάδες και συνάντησαν μέρη με θέα που έκοβαν την ανάσα, αντιμετωπίζοντας τόσο τις δύσκολες συνθήκες της φύσης, όσο και τις δελεαστικές προσφορές που τους περιμένουν στη διαδρομή. Κάποιοι πήραν ρίσκα και δοκίμασαν την τύχη τους, ενώ άλλοι επέλεξαν ένα πιο προσεκτικό δρόμο. Αυτό το μακρύ ταξίδι και η κάθε στιγμή που έζησαν άφησε διαφορετικά σημάδια στον καθένα τους. Σημάδια που θα τους μείνουν για πάντα. Η περιπέτεια που έζησαν στο Tempting Fortune ήταν γεμάτη αναμνήσεις, από την αρχή μέχρι το τέλος. Περπατούσαν και περπατούσαν, διανύοντας δεκάδες χιλιόμετρα καθημερινά. Αυτό που τους κράτησε ήταν η προσδοκία των μεγάλων ανταμοιβών και των δελεαστικών προσφορών που συνάντησαν. Φυσικά, κάθε απόφαση που έπαιρναν είχε και ένα τίμημα. Εγώ είμαι ήδη πολύ ξενερωμένος. Δεν μπορώ να καταλάβω το πρόβλημα, Γκόγκο. Γιατί να δικαιολογηθείς? Γιατί να μην δικαιολογηθώ? Δεν έχω το δικαίωμα να δικαιολογηθώ. Ρε Γιώργο, άρα με κοροϊδεύεις, μου λες ψέματα. Τώρα, αν κάποιος θέλει να κάνει κολοτούμπα στην πορεία, στην κάνει την κολοτούμπα του. Γιατί αυτό είναι κολοτούμπα. Ρε παιδιά, όλοι θα χαλάσετε λεφτά εδώ μέσα. Ναι, ρε φίλε, όχι για τον Παλί. Η πρώτη που ενέδωσε σε πειρασμό ήταν η Ρούλα. Προσπάθησε να αντισταθεί, αλλά δεν ήταν εύκολο. Εξάλλου ήταν για τα παιδιά της. Και θα έκανε τα πάντα γι' αυτά. Και οι υπόλοιποι θα, πώς θα λειτουργήσουν? Εγώ θα λειτουργήσω λίγο με το ένστικτο της μαμάς τώρα και θα πω ναι. Θα το πατήσεις? Θα το πατήσω. Εκείνη τη στιγμή αυτό που επικράτησε μέσα μου είναι το συνέστημα της μαμάς. Ο σκοπός για τον οποίο είμαι εδώ είναι να εξασφαλίσω κάτι καλύτερο στα παιδιά μου. Οπότε έπρεπε να παραμερίσω λίγο τα συναισθήματά μου προς την ομάδα μου, γιατί υπηρεσιούν αυτά των παιδιών μου. Νιώθω καλά με αυτό. Γιατί γι' αυτά είμαι εδώ. Θα πω ναι, γιατί εγώ για τα παιδιά μου είμαι εδώ. Δεν είμαι μαλώνης. Εσύ μου βάλεις τον πειρασμό όμως. Δεν κάνω.